Μουσική για μένα είναι κάτι καθημερινό. Δηλαδή μπορεί να κάνω οποιαδήποτε δουλειά όλη τη μέρα, να είμαι κουρασμένος. Θέλω το βράδυ δηλαδή ή το απόγευμα κάποια στιγμή να πιάσω το βιολί ή την τρομπέτα ή το βιολί. Ο μικρός, είχα ερεθίσματα από τον παππού μου που ήταν μουσικός, έπαιζε κλαρίνο από τον Πολυχνίτο και πιστεύω ότι το είχα μέσα μου και είχα επηρεαστεί. Έτσι ξεκίνησα. Γνώσεις μου είναι ως επιτοπλίστων πρακτικές. Έκανα σε δάσκαλο, σε ένα πολύ καλό δάσκαλο, τον Νίκο τον Καλαϊτζή, τον Πινταγιάλα, 3 χρόνια μαθήματα, πρακτική. Και μετά από πολλά χρόνια έκανα 1 χρόνο θεωρία στο Παναγιώτη το Σουσαμλή, θεωρία μουσικής. Γιατί το βιολί ήταν κάτι που με ακουμπούσε από παιδί. Δηλαδή όταν άκουγα μικρό παιδί, 10 χρονών να σας πω, 9, άκουγα βιολί, ένιωθα μέσα μου ότι ήταν κάτι από μένα. Δηλαδή ήταν κάτι που το ήθελα πάρα πολύ. Άλλα όργανα παίζω, ξεκίνησα πάλι μεγάλο σε ηλικία, όπως και τη θεωρία, με τον ίδιο άνθρωπο, τον Παναγιώτη τον Σουσαμλή, ξεκίνησα τρομπέτα. Οι συνεργασίες μου είναι με σχεδόν όλους τους μουσικούς και πολύ παλιούς μουσικούς, δηλαδή πρόλαβα ανθρώπους στην ηλικία του παππού μου και έχω παίξει και με αυτούς. Είναι τιμή μου που έχω παίξει με τόσο παλιούς μουσικούς και έμπειρους, αλλά εκτός αυτό έχω συνεργαστεί κάποιες φορές και με ανθρώπους εκτός νησιού. Με την ορχήστρα του Μπάμπη του Τσέρτου κάποτε που έπαιξε στον Κάβορα εδώ, έχω συνεργαστεί με μουσικούς που ήρθαν από την Αθήνα όπως ο Γιώργος ο Χριστίδης στην Κλιματαριά. Έχω δουλέψει με το Στάθη τον Αγγελόπουλο και με άλλους παλιότερα. Οι ηχογραφίες που έχω κάνει είναι από στον Αλκαίο Πλωμαρίου, ένα σύλλογο που έβγαλε κάποια στιγμή ένα CD. Μετά ακολούθησαν κάτι ηχογραφήσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η Λέσβος είχε και έχει ακόμη βέβαια μια μεγάλη μουσική παράδοση που οι ρίζες της είναι απέναντι στα παράλια της Μικράς Ασίας. Και πιστεύω ότι η μουσική της έχει πολύ μεγάλο πλούτο η Μυτιλήνη, η Λέσβος δηλαδή, γιατί υπήρξαν και πάρα πολλές μουσικές οικογένειες που διατήρησαν αυτή τη μουσική στο νησί μας. Η μουσική η παραδοσιακή περνάει μια κρίση, αλλά γενικά κρίση περνάει όλος ο κλάδος της μουσικής. Όλοι οι οποίοι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες σαν μουσική περνάνε μια πολύ μεγάλη κρίση λόγω των συνθήκων. Το πρώτο κομμάτι που έπαιξα στη ζωή μου ήταν «Ξεκινάει μια ψαροπούλα».
θυμάμαι και το δάσκαλό μου να μου λέει ντο ρε μη φα 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 μη φα σολ φα μη ρε και ούτω καθεξής.